μου το νησί έχω να σπίτι χτίσει και όσο όσο το πουλώ γιατί έχω αγά να χτίσει. Άμα νευρώ όσο όσο όπως είναι θα το δώσω και θα πάω να κατοικήσω σε μια ερημιά να ζήσω. Μα γιατί βρε Γιώργο, τι σου συμβαίνει? Γράπε έναντι μου έρχεται και κάθεται μια ξένη και μου τα δείχνει όλα ζει χίλια αναθεμένη. Μόλις θα και ο ήλιος πάντα θα προβάλλει στη βεράντα και ολόγυμνη καθίζει κι όλο με φωτογραφίζει. Βγαίνω κι εγώ φουγκαράς να κάτσω στο μπαλκόνι και έχω να βάλω διάολο και τον αναστατώνει. Δεν μπορώ να την κοιτάζω και μια μέρα τσι φωνάζω πάρε ένα βράχι να βάζεις γιατί με ανεβολάζεις. Αυτό που κάνει νόμιζα πως η παρανομία και διαμαρτυρήθηκα και στην αστυνομία. Και μου λέει ο αστυνόμος δεν τα παγορεύω νόμος είναι ξένη η οποία κάνει ηλιοθεραπεία. Και στο διοικητή που ήταν προς το βάθος αυτή μου λέει μπορεί να είναι και φωτογράφος. Και δεν πρέπει να φωνάζεις γιατί φταίς που τη κοιτάζεις κι άμα θα ξανάρθεις άλλο στο κουτρούμπι θα σε βάλω. Ωραία δικαιοσύνη έχουμε. Να βρω το δίκιο μου σας μιλάω μέσα και μου είπε ο διοικητής πως θα με κλείσει μέσα. Φεύγω σαν βρεγμένη κότα κι όταν έβγαινα στην πόρτα τώρα του πάω απάνω και θα δεις τι θα τσικάνω. Τι θα τσικάνεις ρε μου λέει. Κι εγώ και βδίνομαι και βγαίνω στο μπαλκόνι κόρδισα και το μπάγλαμα να τον εκαμαρώνει. Και τον εβλέπει κάθε μέρα πότε κάτω πότε πέρα αλλά λένε οι γειτόνι άμα βγαίνω στο μπαλκόνι ετρελάθηκε εδώ μπήλει στο δαφνί δεν το γλιτώνει. Ή μπορεί να είμαι λάθος, αλλά φταίει ο φωτογράφος. Αλλά φταίει ο φωτογράφος, ή μπορεί να είμαι λάθος.